να ρωτήσω συγγνώμη, γιατί να πάμε λίγο στα Βαλκάνια, γιατί βλέπουμε, κυρία Κοτανίδου, τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες που βρίσκονται πάνω στην ουσία από εμάς. Το κακό σενάριο σε αυτή τη φάση, αναφέρθηκε και η συνάδελφός σας, η κυρία Παγών, νωρίτερα, θα είναι να έχουμε μία εξέλιξη όπως για παράδειγμα στη Σερβία. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να γίνει Σερβία? Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να γίνει η Σερβία, όπως δεν πίστευα ότι η Ελλάδα θα γινόταν η Ιταλία στην πρώτη φάση της επιδημίας. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε είναι πάρα πολύ αυστηρά και εκτός από ότι είναι πάρα πολύ αυστηρά, τα παίρνουμε και πάρα πολύ γρήγορα και πολύ νωρίς. Οι χώρες των Βαλκανίων, οι οποίοι τώρα έχουν μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, λίγο αγνοήσανε και λίγο χαλαρώσανε περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο βλέπουμε όλα αυτά τα... Μπορεί να κλείσουν και άλλες χώρες, κυρία Κοτανίδου, γιατί είδαμε από σήμερα, από ό,τι ακούμε, κλείνει και το Μαυροβούνιο. Έχει κλείσει η Σερβία. Η Βουλγαρία και αυτή σιγοβράζει. Τα Σκόπια επίσης. Μπορεί να πάμε και προς τα εκεί. Η Τουρκία είναι κλειστή και παρατάθηκε μέχρι το τέλος Ιουλίου αυτό και το επανεξετάζουμε τότε, άρα... Κοιτάξτε, παρακολουθούμε καθημερινά το ποσοστό κρουσμάτων που έχουν όλες οι χώρες στην ηθήλιο. Εάν δούμε ότι κάποια χώρα έχει πάρα πολύ αυξημένο αριθμό αύξησης κρουσμάτων, βεβαίως και θα κλείσει αυτή τη χώρα τα σύνορα η Ελλάδα. Αυτό το είδατε, το κάναμε άμεσα με ποια την Σερβία. Ποια σας ανησυχεί τώρα περισσότερο, ποια χώρα, κυρία Κοτανίδου? Κοιτάξτε, η χώρα αυτή τη στιγμή που μας ανησυχεί πάρα πολύ είναι η Αλβανία. Mm-hmm. Γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. Και όπως ξέρετε, έχουμε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στις αγροτικές περιοχές. Πηγαίνουν έρχονται. Mm-hmm. Εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή. Και έχουν και ένα υγειονομικό σύστημα εκεί που δεν είναι στα καλύτερά του. Αυτό το γνωρίζουν οι άνθρωποι, γι' αυτό και είχαν κλείσει και νωρίς και το είχαν αποφύγει το κακό, βέβαια. Αλλά στη χαλάρωση επάνω έγινε αυτό που λέτε τώρα. Κυρία Κοτανίδου, η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να φέρει πιο νωρίς αυτό που λέμε δεύτερο κύμα του COVID-19 στη χώρα μας? Και είναι αυτό δεύτερο κύμα, μήπως? Το που διανύουμε. Ναι, αυτό που διανύουμε τώρα με την αύξηση των κρουσμάτων. Αυτή τη στιγμή όχι, αυτό δεν είναι δεύτερο κύμα. Αυτό είναι απλώς μια αύξηση κρουσμάτων. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν έρθει το δεύτερο κύμα θα είναι κατά διάρκεια που θα κλειστούμε στα σπίτια μας και στους κλειστούς χώρους. Από φθινόπωρο δηλαδή λέτε? Από φθινόπωρο και αργά. Τι σημαίνει όμως δεύτερο κύμα, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Πώς θα το καταλάβουμε ότι είναι δεύτερο κύμα αυτό? Μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, νεκρούς, μεθ? Και νούμερο, πόσοι ας πούμε, πόσα κρούσματα θα χτυπήσουν το καμπανάκι την ημέρα? Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νούμερο. Εάν εμείς δούμε ότι καθημερινά έχουμε πάνω από ένα διψήφιο αριθμό κρουσμάτων και αν δούμε ότι κάθε μέρα στα νοσοκομεία εισάγονται παραπάνω από 10, 12, 15 περιστατικά, σε αυτή την περίπτωση θα ξέρουμε ότι τα πράγματα έχουν πάρει ένα πολύ κακό δρόμο και ενδεχομένως έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο κύμα.